Καλημέρα κύριε Παναγιώτη Κακολύρη, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας. Καλημέρα σας και θα μας μιλήσετε για αυτή την πολύ σπουδαία τηλεφωνική γραμμή, γιατί εγώ έτσι το βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον να σας πω ότι άκουγα πριν τη συνομιλία που είχατε και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο είναι από το ίντερνετ, από μία και τα social media σε μία ευρύτερη έννοια, από μία έτσι σύγχρονη ψηφιακή αρχαιοελληνική αγορά ανταλλαγής απόψεων να μεταβληθεί σε μία ρωμαϊκή αρένα ανεξέλεγκτης κατάστασης. Οπότε είναι χρήσιμο το ότι δραστηριοποιούνται φορείς και στο κομμάτι του ελέγχου και στο κομμάτι της καταστολής τέτοιων συμπεριφορών, διότι η δύναμη του διαδικτύου και των social media είναι τόσο μεγάλη που τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν πραγματικά, να έχουν πραγματικά κοινωνικές διαστάσεις πέραν από την ισοπαίδωση που μπορούν να προκαλέσουν στο ίδιο το άτομο που πέφτει θύμα τέτοιων επιθέσεων. Έχουμε την περίπτωση 15χρονης, πολύ πρόσφατη. Όπου ακριβώς. Η κοπέλα ένα μήνα δεν θέλει να βγει από το σπίτι, αρνείται. Δεν πάει σχολείο, να καταλάβετε. Η ρητορική μίσους, θα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε λίγο τη ρητορική μίσους από το bullying. Το bullying είναι κάτι το οποίο στρέφεται στο άτομο μεμονωμένα. Η ρητορική μίσους είναι, στοχεύει κυρίως σε μεγαλύτερες ομάδες με βάση χαρακτηριστικά μειονοτήτων, ξενοφοβία, ρατσιστικό μίσος, μυσαλλοδοξία, εθνικισμός, δηλαδή τέτοιες διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι απειλή. Προφανώς. Η γραμμή τώρα, για να πάμε σε αυτό που εσείς έχετε δημιουργήσει και το θεωρώ πολύ σπουδαίο εγώ προσωπικά. Γραμμή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δράσης που λέγεται COMIT και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΜΟΠ, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Γενοτομίας, που είναι ένας από τους παλαιότερους οργανισμούς στην κοινωνία των πολιτών. Το 1977 παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και υλοποιεί κοινωνικές δράσεις. Και υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης νέων παιδιών και νέων, έως 13 έως 25 ετών, τα οποία πέφτουν θύματα ρητορικής βίας. Είναι μια γραφή τηλεφωνικής υποστήριξης, όπου ένα θύμα μιας τέτοιας επίθεσης μπορεί να βρει μια βασική υποστήριξη από ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς, να ενισχύσει την ψυχολογική του ανθεκτικότητα, δηλαδή να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση σε πρώτο επίπεδο, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις που ξέρετε έχουν μεγάλες ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα, και να βοηθηθεί το θύμα να αναζητήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στην οικογένειά του, στο ευρύτερο φιλικό του περιβάλλον, για να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την υπόθεση. Διότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι τα θύματα δεν μιλούν. Οπότε εγκλωβίζονται στον εαυτό τους και έτσι είναι χρήσιμο να σπάσει αυτός ο κύκλος. Πρακτικά τώρα, αυτή η γραμμή λειτουργεί ήδη? Αυτή η γραμμή λειτουργεί ήδη. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο CMOP ή να στέλνετε email στο comitpavlaproject@cmop.org και κλείνονται ραντεβού συγκεκριμένα μέσω Zoom, μέσω Viber ή μέσω WhatsApp Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 4. Είναι μια γραμμή η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό και την παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Internet Governance Forum. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να δώσει μια σημαντική βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Διότι το φαινόμενο είναι πραγματικά πολύ έντονο. Να σας πω ότι... Εμένα με έχει τρομάξει το φαινόμενο. Δεν απλά έντονο, με έχει τρομάξει. Έχετε δίκιο. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 75%, το τελευταίο ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, το 75% των ατόμων που παρακολουθούν διαδικτυακές συζητήσεις έχει διαπιστώσει ή έχει υποστεί περιπτώσεις κακοποίησης ή απειλών ρητορικής μίσους. Και αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία πριν ξεσπάσει η πανδημία, που γενικώς έχει δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ένταση. Αυτά είναι πριν προκαραντίνας? Αυτά τα στοιχεία που είναι προκαραντίνας. Κατάλαβα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τώρα. Ναι, όχι, επειδή φαντάζομαι, ναι, γι' αυτό με βλέπετε. Ακριβώς. Με ακούτε μάλλον. Οπότε έχει σημασία και κάτι άλλο, έτσι, μια που λέμε για αυτούς οι οποίοι βλέπουν τη βία. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο τα θύματα της βίας. Είναι και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μπροστά
σε μια τέτοια επίθεση. Είναι οι παρατηρητές, είναι οι ουδέτεροι παρατηρητές που τους λέμε. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ουδετερότητα σε τέτοια ζητήματα. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι σε τέτοια ζητήματα. Χρειάζεται ενεργοποίηση από όλους μας όταν βρισκόμαστε, είμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθέσεων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι σημαντικό μάλλον ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Δηλαδή οι πλατφόρμες πια μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αναφορά σε κάποιον χρήστη και να αξιολογηθεί αυτός ο χρήστης από τις πλατφόρμες. Έχει υπάρξει μια συμφωνία με τις εταιρείες πληροφορικής ώστε το 90% των περιπτώσεων που καταγγέλλονται να αξιολογούνται μέσα σε 24 ώρες εάν πρόκειται για ρητορική μίσους και το καθεξής. Άρα είναι γρήγορο, χρήστες, λέμε, είναι πολύ γρήγορο. Ακριβώς. Ως χρήστες έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Αυτή η γραμμή που μου λέτε, Δευτέρα Παρασκευή μου είπατε, είναι 24 ώρες, 24 ώρες ή είναι με συγκεκριμένες ώρες προς το παρόν? Είναι κατόπιν ραντεβού, γιατί ξέρετε, χρειάζεται να. Όχι, άλλο λέω. Αν πάρω ένα παιδί, τα παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως το βράδυ που νιώθουν αδύναμα. Τα παιδιά, ειδικά όταν μιλάμε σε ηλικίες 13, 15, 17, εκεί. Mm-hmm. Αν λέει, το παιδί το βράδυ θέλει να μιλήσει κάπου, να κλείσει ένα ραντεβού, αυτό που λέτε, έστω να πάρει μια ένα δρόμο, μπορεί να πάρει το βράδυ τηλέφωνο, αυτό ρωτάω. Το βράδυ όχι, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Άρα μπορεί η γραμμή. Να στείλει ένα email. Α, ωραία. Και να κλείσει κάποιο ραντεβού. Να σας πω ότι το ΚΜΟΒ υλοποιεί μια άλλη δράση, η οποία είναι μια δράση που λέγεται Live Without Bullying. Είναι μια δράση υποστήριξης ψυχολογικής παιδιών που υφίστανται bullying, και η υποστήριξη αυτή γίνεται μέσω messaging, όπου εκεί υπάρχει πολύ πιο άμεση υποστήριξη, γιατί οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί λαμβάνουν τα μηνύματα στο κινητό τους και ξεκινούν την συνομιλία με τα παιδιά σχεδόν αμέσως. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Είναι σημαντικό αυτό που έχετε δημιουργήσει, η τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για το bullying στο διαδίκτυο. Είστε δίπλα στα παιδιά και αυτό έχει σημασία. Και βλέπετε έναν κίνδυνο που έρχεται, που έχει έρθει ήδη μάλλον, και θέλετε να προστατεύσετε τους νέους και να τους κατευθύνετε στο τι πρέπει να κάνουν τουλάχιστον στο διαδίκτυο για να αποφύγουν και μηνύματα μίσους και απειλές. Το διαδίκτυο έχει φέρει μια πραγματική επανάσταση στη ζωή μας, έχει δημιουργήσει τεράστιες προοπτικές και τεράστιες δυνατότητες και ατομικής εξέλιξης και κοινωνικής εξέλιξης. Κάθε νόμισμα όμως έχει δύο όψεις, όπως γνωρίζετε. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτές οι προκλήσεις. Οπότε, οφείλουμε όλοι εμείς να είμαστε ενεργοί και στο ΚΜΟΠ, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε ενεργοί σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις, πρακτικές λύσεις στα παιδιά. Και δουλεύουμε και το κομμάτι της έρευνας για αυτά τα ζητήματα, αλλά και το κομμάτι της πρακτικής παρέμβασης, της ουσιαστικής υποστήριξης των παιδιών που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, που υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα στα παιδιά και θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, γιατί τα παιδιά, αυτή η γενιά είναι πολύ ευάλωτη και το διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη, να χειρίζεται μάλλον με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κακολύρης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, και μιλήσαμε για την νέα τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για τον bullying στο διαδίκτυο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, σας εύχομαι.